Ο Δόκτωρ Χένρι Χόλμς ήταν άνθρωπος υπεράνω πάσης υποψίας, γλυκομήλυτος, καλοντημένος και ευκατάστατος. Κι όμως αυτός ήταν ο πρώτος κατά σειροή δολοφόνος στην ιστορία της Αμερικής και το όνομά του παραμένει ζωντανό από το 1893. Στο κάστρο που έκτισε στο κέντρο του Σικάγου και μετέτρεψε σε ξενοδοχείο χάθηκαν δεκάδες άνθρωποι. Ο ίδιος ομολόγησε 27 φόνους, εκ των οποίων μόλις οι 4 επιβεβαιώθηκαν. Αλλά τα πραγματικά θύματά του ήταν πάνω από 200. Το ξενοδοχείο είχε αρκετά δωμάτια και πολλούς τρόπους εξόντωσης των επισκεπτών, τόσο αποτελεσματικά που μέχρι σήμερα παραμένει άγνωστος ο ακριβής αριθμός των ανθρώπων που σκότωσε και εξαφάνισε. Το κάστρο, όπως είχε ονομαστεί από τους κατοίκους της περιοχής, έπιανε ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο σε έκταση και είχε 3 ορόφους. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του, ο Χόλμς άλλαζε συνεχώς εργάτες για να μην ξέρει κανείς τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό του κτηρίου εκτός από τον ίδιο. Ήταν ένας λαβύρινθος αποτελούμενος από 100 δωμάτια, χωρίς παράθυρα, με πόρτες που βγάζανε σε τείχους, σκάλες που δεν οδηγούσαν πουθενά και μια κύρια πόρτα που άνοιγε μόνο από την έξω μεριά. Τα περισσότερα θύματα του ήταν ξαθιές γυναίκες, πολλές από αυτές εργάζονταν στο ξενοδοχείο, άλλες ήταν ερωμένες του. Κάποιες τις κλείδωνε σε ηχομονωμένα δωμάτια που είχε μετατρέψει σε θαλάμους αερίων και τις άφηνε εκεί μέχρι να πεθάνουν από ασφυξία. Τα σώματα των θυμάτων του έπεφταν σε ένα καλά κλειμένο υπόγειο, από κάποια αφαιρούσε τη σάρκα ενώ μερικά τα πούλαγε σε σχολές ιατρικής. Ο Χόλμς είχε 2 τεράστιους φούρνους στο υπόγειο, 2 λάκκους με οξύ και δεκάδες μπουκάλια με δηλητήριο. Εκεί βρήκαν τραγικό θάνατο ο άμεσος συνεργάτης του και τα 3 του παιδιά. Ο μύθος του Χόλμς χτίστηκε πολύ γρήγορα, αφού ήδη στα 35 του χρόνια, όταν αποκαλύφθηκε η δράση του και εκτελέστηκε από τις αρχές, ήταν διάσημος. Ο serial killer έγινε 5 φορές βιβλίο μέχρι σήμερα, αλλά το ενδιαφέρον για τα εγκλήματά του αναβίωσε το 2003 από το βιβλίο του Eric Larson, που έγινε best seller και τα στούντιο θέλουν να ζωντανέψει στη μεγάλη οθόνη με πρωταγωνιστή τον Leonardo DiCaprio. Ο πατέρας του Χόλμς ήταν βίαιος αλκοολικός και η μητέρα του αφοσιωμένη στη θρησκεία και τη βίβλο. Ο ίδιος από μικρή ηλικία έπεσε θύμα εκφοβισμού και ξυλοδαρμού από συμμαθητές του. Η στιγμή που του άλλαξε τον ψυχικό του κόσμο ήταν εκείνη όταν τον ανάγκασαν να αγγίξει ένα ανθρώπινο σκελετό. Ο νεαρός όμως δεν τρόμαξε, αντιθέτως, γοητεύτηκε και σύντομα απέκτησε μια αιμονή με το θάνατο. Πρόλαβε και έκανε μέχρι τα 30 του 3 γάμους σχεδόν ταυτόχρονα χωρίς να έχει πάρει διαζύγιο και απόκτησε 2 παιδιά. Ασχολήθηκε με το εμπόριο αλλά πλούτησε ξαφνικά και έκανε μεγάλη ακίνητη περιουσία μέσα από απάτες που έστεινε κατά ασφαλιστικών εταιριών. Δεκάδες σπίτια βρέθηκαν στην κατοχή του ενώ οι ιδιοκτήτες εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς. Στις 17 Νοεμβρίου του 1894 ο Χόλμς συνελήφθη και φυλακίστηκε για κλοπή αλόγων στο Τέξας. Τελικά μετά την καταδίκη του για δολοφονίες σε Σικάγο, Ιντιανάπολις και Τορόντο, ο Χόλμς πληρώθηκε με $210,000 σημερινά λεφτά από εφημερίδα για τη μία και μοναδική του συνέντευξη όπου εξηγούσε πώς σκότωνε τα θύματά του. Το Μάιο του 1896 απαγχωνίστηκε ενώ μέχρι τη στιγμή του θανάτου παρέμεινε ήρεμος και ευχάριστος χωρίς σημάδια φόβου, άγχους ή κατάθλιψης. Το αιματοβαμμένο κάστρο μετά από λαϊκή απέτηση κάηκε και το 1938 γκρεμίστηκε. Στη θέση του χτίστηκε ταχυδρομείο που υπάρχει μέχρι και σήμερα. Όποτε γίνεται. Είναι έτοιμο σενάριο αυτό τώρα.